Γιατί κοιτάς προς τα εκεί πηγαίνοντας? Γιατί προσπαθώ να διαβάσω τι γράφει. Τι γράφεις εκεί? Αυτά που έλεγε το τραγούδι. Τι? Αγιώς ως έξι. Στέλιο, ναι. Θα ξεκινήσουμε με σένα, σκέφτομαι. Ό,τι πεις εσύ, Κατερίνα. Αυτό που λέω εγώ, λοιπόν. Έλα, Στέλιο, ξεκίνα. Λοιπόν, ωραίο look. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, δεν μου ταιριάζει πολύ με το concept που περιγράφεις. Κάπως έτσι μου κάνει... Πάρτι. Ναι ρε παιδί μου, πας να κάνεις εντύπωση να τις... Δεν κάνω. Κάνεις. Σε πρέπει απλά πιο λαμπερή και όχι τόσο stylish. Λίγο πιο συγκεκριμένη. Λοιπόν, ένα-ένα. Λοιπόν, αυτό το look. Σε αυτό το look θα ήθελα να λείπει αυτό το κολιέ, δεν ταιριάζει καθόλου. Αλήθεια, εμένα, πώς το σκέφτηκες? Εμένα μου άρεσε. Γιατί? Μου άρεσε που είχε την περλίτσα. Αυτή και η περλίτσα και... είναι πολύ άσχετη. Γι' αυτό έβαλε και τα κουκλαρικά και τέλος πάντων, μισό λεπτό. Να σου και τώρα πω, βγαίνουν όλα. Καταρχάς, όταν είναι... Α, μα όντως βγαίνουν όλα. Πάρτο, πάρτο, πάρτο. Όχι, θα το σκέφτεσαι. Αυτό το φόρεμα είναι μακρύ κανονικά. Α. Αυτό θα σου έλεγα. Θέλετε να σας το δείξω? Ναι. Γίνεται. Θα σου έλεγα... Όχι, κατεβαίνει, θα, κατεβαίνει. Το ένα από αυτά που θα σου έλεγα θα ήταν να είναι ή στενό ή μακρύ. Το ήθελα όμως πιο πάνω. Ναι, θα έπρεπε να είναι στενό ή μακρύ. Αυτό δεν είναι πολύ ωραίο έτσι. Είναι πολύ πιο ωραίο έτσι. Αλήθεια. Είναι βέβαια πολύ πιο ωραίο έτσι. Ναι, πολύ πιο ωραίο. Ωραίστε. Τώρα σε κολακεύει. Ναι, ναι, πολύ πιο ωραίο. Για ξαναβάλε λίγο το πανωφόρι. Δεν μου άρεσε τώρα. Τώρα δεν θα σας αρέσει. Θα το δούμε. Δεν θα σας αρέσει. Ξέρω τι σας λέω. Το έκανα 40 φορές. Για γυρνά. Δεν σας αρέσει. Όχι, δεν μου αρέσει. Μου αρέσει. Σας αρέσει. Ναι, μου αρέσει. Ναι, όχι. Μου αρέσει πάρα πολύ κιόλας. Τρία. Και το απέδειξε ο άνθρωπος ότι του αρέσει πάρα πολύ αυτό το look. Και πάμε τώρα γρήγορα στη Σοφία. Γεια σου, Αμάντα. Αυτό είναι ένα ωραίο look. Δεν μου αρέσει τη ζακέτα με αυτό το look. Φρακό. Ναι, θέλω ότι έπρεπε να βάλεις κάτι like δερμάτινο ή like vinyl, patent leather ή γούνα, αν ήθελες, για να είναι και πιο romantic. Ίσως νομίζω και καλή ιδέα που βάλεις και δαντέλα καλσόν. Θεωρώ ότι η δαντέλα έπρεπε να είναι like πιο ανοιχτό δαντέλα, like. Δεν ξέρω πώς θα το εξήσω. Like... Πιο διάφανη. Ναι. Για να φαίνεται περισσότερο, because I think ότι αυτό το σχέδιο είναι very dark δαντέλα. I think έπρεπε να είναι like, να έχεις πιο περισσότερο... Κενό. Like, ναι. Και πιο αραιή. Αυτό. Όπα, πέφτουνε βροχή τα τριαράκια, Δημήτρη. Θα συνεχίσεις με τον ίδιο σκοπό. Λοιπόν, πολύ ωραία εμφάνιση και εγώ σίγουρα πρέπει να βγάλεις αυτό. Αν θέλεις να βάλεις, πρέπει να βάλεις μαύρη πέρλα και όχι άσπρη. Είναι αστοχία. Όταν φτιάχνεις σιλουέτα εσύ με την κορμάρα που έχεις, θα πρέπει ή να είναι pencil, αυτό που σου είπα ο Στέλιος, αυτό ήθελε να πει, ή pencil να κλείνει προς τα κάτω και να σου δημιουργεί τη σιλουέτα που πρέπει να σου δημιουργήσει, ή βγάλει το από πάνω, δεν το χρειάζεσαι καν τώρα, ή αυτό που κάνει μεσάρι. Με τον έξυπνο τρόπο που έβαλε στον κορσέ, κλείνει τα γόνατα και ξανανοίγει κάτω. Αλλά πολύ ωραία σιλουέτα, πολύ ωραία προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Είσαι σεξι επειδή νιώθεις εσύ έτσι και όχι επειδή ντύθηκες έτσι. Πρόσεξε με 3-3-9. Και έχουμε και από τα κορίτσια το μέσο όρο τον Τέλειο. 11 ακόμα πόσο, πες. 8. 8. 11,8. 11,8, κορίτσι μου. 11,8, 11,8, σε παρακαλώ. 11,8. Πήγαινε στη θέση σου. Θέλω να σας πω. Και να περάσεις και ωραία στο reunion. Τέλεια.